Λοιπόν, εγώ τώρα θα σηκωθώ από τη θέση μου και θα καλέσω την Όλγα Παναγιά, η οποία θα σας μιλήσει από εδώ, με θέμα σχετικά με το επιτύμβιο ανάγλυφο του Αιγίνορος και του Αγλονίκη από την Άκανθο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Μου υποσχέθηκε μάλιστα στο διάλειμμα ότι θα μιλήσει ακριβώς 15 λεπτά. Και πάλι θέλω να συγχαρώ τις οργανώτριες για μια εξαιρετική επιστημονική συνάντηση. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη που ήρθα. Σας ζητώ συγγνώμη που κάθομαι, αλλά έχω ένα πρόβλημα με τη μέση μου, το οποίο ελπίζω να περάσει γρήγορα, αλλά εντωμεταξύ δεν μου είναι τόσο εύκολο να στέκω. Το επιτύμβιο ανάγλυφο του Αγίνορος και του Αγλονίκη είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά μαρμάρινα ανάγλυφα του Μουσείου Θεσσαλονίκης. Έχει ύψος 2,06 και πλάτος 1,65 μέτρα, πράγμα που το καθιστά μία από τις πλατύτερες επιτύμβιες στήλες του κλασικού κόσμου. Το μάρμαρο της στήλης είναι από το βαθύ της θάσου. Βρέθηκε το 1991 σε σωστική ανασκαφή στην Ιερισσό της Χαλκιδικής, σε περιοχή η οποία αντιστοιχεί με το νεκροταφείο της αρχαίας Ακάς. Η στήλη σώζεται σχεδόν ακέραια, με εξαίρεση την απώλεια του κεφαλιού της μορφής αριστερά. Απεικονίστηκε στον οδηγό του Μουσείου Θεσσαλονίκης της Ιουλίας Βοκοτοπούλου, που κυκλοφόρησε το 1996, συμπεριελήφθηκε στη μονογραφία της Μύρινας Καλαϊτζή «Figured Tombstones from Macedonia» που τυπώθηκε το 2016. Η τελική δημοσίευση έγινε από την ανασκαφέα του αναγλύφου Ελένη Τρακοσοπούλου στον 4ο τόμο του καταλόγου γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης που επιμελήθηκαν η Τέα Τιβερίου και ο Μανώλης Βουτυράς και εκδόθηκε το 2020. Το θέμα της παρούσας ανακοίνωσης είναι το πρόβλημα της χρονολόγησης του αναγλύφου της Ακάνθου. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται να απασχόλησε ως τώρα την έρευνα, η οποία σύσσωμη τοποθέτησε το γλυπτό γύρω στα 400 π.Χ., αλλά κατά τη γνώμη μου χωρίς ισχυρά επιχειρήματα. Ας αρχίσουμε όμως με μία σύντομη περιγραφή. Η στήλη περιβάλλεται από έναν έξεργο κανόνα και στέφεται από αέτομα με μορφή λέοντος σε χαμηλό ανάγλυφο. Απεικονίζει σε έξεργο ανάγλυφο δύο αντοπές αντρικές μορφές που κάθονται σε βραχώδες έδαφος πάνω στο οποίο έχουν απλώσει τα ημάτια τους. Αν και υπονοείται έξαρμα του εδάφους, στην πραγματικότητα πρόκειται για μία λία επιφάνεια χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία. Για τα ίχνη εργαλείων που διακρίνουμε εδώ θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Αριστερά βλέπουμε ένα γυμνό έφηβο που στρέφει το κεφάλι προς το θεατή, ακουμπώντας το δεξί του χέρι στο βράχο και το αριστερό στο γόνατο της άλλης καθιστής μορφής. Το κεφάλι του εφήβου έχει αποκρουστεί. Στα δεξιά κάθεται ένας σωματώδης γενιοφόρος άντρας, ντυμένος με ημάτιο, που του καλύπτει το κάτω μέρος του σώματος ως τα γόνατα. Στα πόδια του φοράει τροχάδες, δηλαδή δερμάτινα υποδήματα που περικλείουν και την φτέρνα, ενώ τα δάκτυλα συγκρατούνται από λεπτούς σημάντες. Ακουμπάει το πηγούνι στο δεξί του χέρι, ενώ το αριστερό χέρι στηρίζεται στο βράχο. Σημειωτέων ότι η γενιάδα δεν υπονοεί αναγκαστικά ότι ο άντρας είναι ηλικιωμένος, όπως έχει διατυπωθεί σε ορισμένες δημοσιεύσεις. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη ωριμότητας κατά αντιδιαστολή με τον νεαρό της ηλικίας της μορφής αριστερά.
Στο αριστερό πλαίσιο της στήλης διαβάζουμε την επιγραφή από πάνω προς τα κάτω και από τα δεξιά προς τα αριστερά Αγίνωρος Ταφ Γιώτα. Το όνομα Ταφ Γιώτα υποθέτουμε ότι είναι πατρόνυμο. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το όνομα Αγίνωρ αναφέρεται στον έφηβο αριστερά. Στο πεδίο του αναγλύφου, δίπλα στο γενιοφόρο άντρα, διαβάζουμε το όνομα Αγλονίκης. Η δεύτερη αυτή επιγραφή είναι γραμμένη από άλλο γραφέα και χρονολογείται κατά γενική ομολογία προς το τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. Αντίθετα, η επιγραφή Αγίνωρος πιστεύω πως είναι αρχαιότερη και μπορεί να τοποθετηθεί στο 2ο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Άγγελο Μπούφαλη για τις συμβουλές του σχετικά με τα αλφάβητα της Βόρειας Ελλάδας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ήττα δεν είναι το αρχικό και μοιάζει να έχει διορθωθεί. Επίσης παρατηρούμε μία άπεργη επιφάνεια ακριβώς πάνω από την επιγραφή, που ίσως είναι μάρτυρας περαιτέρω διορθώσεων ή αφαίρεσης γραμμάτων. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι τα ονόματα Αγίνωρ και Αγλονίκης δεν μαρτυρούνται αλλού στη Μακεδονία. Παρόλο που ο καθιστός έφηβος δεν φέρει σύμβολα, ερμηνεύτηκε σαν αθλητής ή σαν κυνηγός, με αποτέλεσμα η ταύτιση αυτή να επηρεάσει τη χρονολόγηση του γλυπτού, γιατί πλησιέστερα παράλληλα θεωρήθηκαν επιτύμβιες στήλες νέων κυνηγών, όπως αυτή δεξιά του μονάχου που ανήκει στον 4ο αιώνα. Η γυμνώτης του νέου όμως στη στήλη της Ακάνθου νομίζω ότι έχει σχέση με την ηλικία του, γιατί πιστεύω ότι εδώ απεικονίζεται ένα αγόρι περίπου 15 ετών. Η ενασχόλησή του με τον αθλητισμό θα ήταν μέρος της εκπαίδευσής του και φυσικά περιστασιακή, επομένως δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε σαν αθλητή. Το ίδιο ισχύει και με τυχόν ενασχόλησή του με το κυνήγι. Η αετωματική επίστεψη του αναγλύφου είναι ήδη γνωστή από το επιτύμβιο ανάγλυφο του γιατρού στο μέσο της οθόνης, που βρίσκεται σήμερα στη Βασιλεία, χρονολογείται γύρω στο 480 και αποδίδεται σε ιωνικό εργαστήριο. Ανάλογο πλαίσιο από έξεργο κανόνα σαν τη στήλη της Ακάνθου, βρίσκουμε στο επιτύμβιο ανάγλυφο γυναίκας από την Πίδνα, του υστέρου 5ου αιώνα στα δεξιά της οθόνης, που είναι τώρα στο Μουσείο του Δίου. Το ξαπλωμένο λιοντάρι στην επίστεψη της στήλης προβάλλεται έξω από το περίγραμμα του αετώματος. Η στάση του είναι ασυνήθιστη. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω παράλληλα. Μόνο η διαμόρφωση της χέτης παρουσιάζει ομοιότητες με το λιοντάρι που απεικονίζεται στην κύρια όψη της βάσης μίας στήλης από τη Λόρημα απέναντι από τη Ρόδο. Η βάση αυτή βρίσκεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σμύρνης και χρονολογείται γύρω στο 480. Για τη χρονολόγηση του αναγλύφου της Ακάνθου επιλέγουμε τα στοιχεία που μας φαίνονται αρχαιότερα. Και τα στοιχεία αυτά πιστεύω ότι μας παραπέμπουν στον αυστηρό ρυθμό. Το ανάγλυφο της Ακάνθου παρουσιάζει στιλιστικές συγγένειες με το ανατολικό αέτομα του Ναού του Δία στην Ολυμπία, με την Πινελόπη από την Περσέπολη και τα αντίγραφά της, καθώς και το θρόνο της Βοστόνης, όλα έργα που ανάγονται γύρω στο 460. Αρχίζουμε την επισκόπηση με την πτυχολογία του Ιματίου και την κόμωση του γενιοφόρου άντρα στα δεξιά της στήλης της Ακάνθου. Οι πλατιές παράλληλες πτυχές που διαμορφώνονται σε ζώνες
παρουσιάζουν ομοιότητες με την πτυχολογία της καθιστής Πινελόπης από την Περσέπολη στο Μουσείο της Τεχεράνης. Αλλά έχουν ομοιότητες και την πτυχολογία του Όρθιου Δία από το Ανατολικό Αίτωμα του Ναού του Δία στην Ολυμπία. Οι βαθιές παράλληλες αυλακώσεις στο αριστερό πλευρό του γενιοφόρου αντιστοιχούν επίσης σε ανάλογες πτυχώσεις του ηματίου της καθιστής θεάς στα αριστερά της κύριας όψης του θρόνου της Βοστόνης. Όσο για την κόμωση του γενιοφόρου, οι κυματιστοί αγχάρακτοι πλόκαμοι παρουσιάζουν ομοιότητες με την κόμωση της κόρης στην επιτύμβια στήλη της Πάρου, που βρίσκεται σήμερα στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Και η στήλη αυτή ανάγεται στα χρόνια του αυστηρού ρυθμού. Τέλος, η χειρονομία του γενιοφόρου, που στηρίζει το κεφάλι με το δεξί του χέρι σε ένδειξη πένθους ή περισυλλογής, είναι επίσης συνήθις σε μορφές του αυστηρού ρυθμού. Παραδείγματα έχουμε τον μάντι του Ανατολικού Αετώματος στο Ναό του Δία της Ολυμπίας, την Πινελόπη, εδώ τη βλέπουμε όπως τη γνωρίζουμε από τα ρωμαϊκά αντίγραφα, έχουμε ένα εκμαγείο του συμπληρωμένου αγάλματος της Πινελόπης από το Μουσείο Εκμαγείων του Μονάχου. Και τέλος, άλλο παράλληλο, είναι η δεξιά θεά του θρόνου της Βοστόνης. Στηρίζει πάλι το κεφάλι στο χέρι. Αλλά οι αυστηρορυθμικές καταβολές της στήλης δεν περιορίζονται στο γενιοφόρο άντρα. Και ο γυμνός έφηβος παρουσιάζει ομοιότητες στη σωματική του διάπλαση με τον γυμνό Ορφέα της πλάγιας όψης του θρόνου της Βοστόνης, ιδίως όσον αφορά τις ανατομικές λεπτομέρειες των σκελών και των βραχιώνων. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι όχι μόνο ο θρόνος της Βοστόνης, αλλά και η Πινελόπη της Περσέπολης είναι από μάρμαρο θάσου και μάλιστα από το λατομείο στο βαθύ, ακριβώς όπως και η στήλη της Ακάνθου, και όλα αυτά έχουν κατά καιρούς αποδοθεί σε θασίτικα εργαστήρια, όπως βέβαια και η στήλη της Ακάνθου. Η συνάφεια των τριών αυτών γλυπτών είναι τουλάχιστον σε μένα εμφανής, παρόλο που ο θρόνος της Βοστόνης βρέθηκε στη Ρώμη, η Πινελόπη στην Περσέπολη και η στήλη της Ακάνθου στη Χαλκιδική. Αλλά ούτε η Ρώμη ούτε η Περσέπολη μπορούν να θεωρηθούν ως αρχικές προελεύσεις των γλυπτών, τα οποία μεταφέρθηκαν εκεί σε δεύτερη χρήση. Όσο για το ανάγλυφο της Ακάνθου, δεν αποκλείεται να οφείλεται σε κάποιο θασίτικο εργαστήριο που δούλευε στις πόλεις της Χαλκιδικής, όπως άλλωστε έχει ήδη υποστηριχτεί. Είπαμε παραπάνω ότι η επιγραφή Αγλονίκης, χαραγμένη στο πεδίο της στήλης, είναι νεότερη από την επιγραφή Αγίνωρος που βρίσκεται στο αριστερό πλαίσιο της στήλης. Η νεότερη επιγραφή, κατά τη γνώμη μου, τεκμηριώνει η επανάχρηση του αναγλύφου. Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία που μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι η στήλη της Ακάνθου είναι ένα παλίμψιστο. Η επιφάνεια του ηματίου που είναι ριγμένο στο βράχο, εκεί που κάθεται ο έφηβος, είναι ξαναδουλεμένη. Καθώς βλέπουμε, η ίχνη δισυλίδικο στις πτυχές, αλλά και στο κάτω μέρος του βράχου, από το οποίο φαίνεται να έχει αφαιρεθεί ένα μέρος των προηγουμένων πτυχώσεων. Τα σημεία αυτά δεν είναι άπεργα, αντίθετα το εργαλείο έκοψε το μάρμαρο βαθύτερα από την αρχική επιφάνεια. Η μορφολογία των κυματιστών πτυχών με κροσωτή παρυφή, που πέφτουν κατακόρυφα πάνω στο βράχο, δεν συνάδει με το στυλ του αυστηρού ρυθμού, αλλά ανάγεται σε πρότυπα του 5ου και του 4ου αιώνα. Αλλά και η δεξιά κνήμη, καθώς και ο αριστερός μυρός του εφήβου, είναι ξαναδουλεμένα.
Πάντως, το πιο νεοτεριστικό στοιχείο είναι, κατά τη γνώμη μου, τα υποδήματα του γενιοφόρου άντρα. Το πλησιέστερο παράλληλο είναι δύο χάλκινα πόδια που φορούν τροχάδες και προέρχονται από τον ναυάγιο των Αντικυθύρων. Είναι τώρα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. Τα πόδια αυτά έχουν αποδοθεί σε αγάλματα από το ίδιο σύνταγμα με τον λεγόμενο φιλόσοφο των Αντικυθύρων και χρονολογούνται στον 3ο αιώνα π.Χ. Το είδος όμως αυτό των τροχάδων δεν αποκλείεται να ανάγεται σε πρότυπα του 4ου αιώνα. Πιστεύω ότι η μορφή αυτή των υποδημάτων στη στήλη της Ακάνθου οφείλεται σε νεότερη επεξεργασία του αναγλύφου και δεν μπορεί να τεκμηριώσει μία ύστερη χρονολόγηση του όλου έργου. Εδώ είναι δουλεμένο πάρα πολύ βαθιά, έχει κοπεί ένα μεγάλο μέρος από την αρχική επιφάνεια του αναγλύφου για να φτιάξουν αυτά τα υποδήματα. Η στήλη της Ακάνθου πάντως δεν είναι η μόνη με στοιχεία επανάχρησης και το επιτύμβιο ανάγλυφο της Πίδνας που είδαμε παραπάνω είναι επίσης ξαναδουλεμένο, ιδίως στην περιοχή γύρω από το κεφάλι από όπου έχει αφαιρεθεί το κάλυμα. Εδώ. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να διατυπώσω την υπόθεση ότι η στήλη της Ακάνθου είναι δημιουργία των χρόνων του αυστηρού ρυθμού ενός γλύπτη από τη Θάσο που δούλεψε στη Χαλκιδική. Το μνημειώδες αυτό έργο επαναχρησιμοποιήθηκε προς το τέλος του 5ου αιώνα κατά μία πρακτική που μας είναι γνωστή και από άλλα επιτύμβια της Μακεδονίας, ακριβώς όπως το ανάγλυφο της Πίδνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.